16 μαθητέ του 100 εγκαταλείπουν το σχολείο σε Ροδόπη και Ξάνθη, αριθμό διπλάσιο σε σχέση με τα ποσοστά μαθητική διαρροή σε ολόκληρη τη χώρα. Υψηλότερα επίπεδα μαθητική διαρροή από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο εμφανίζει περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με μέσο όρο που στι 5 περιφερειακέ ενότητε προσεγγίζει το 10,59 έναντι ποσοστού 7,69% τη μαθητική διαρροή στην Ελλάδα. Την αρνητική πρωτιά από όλη τη χώρα στον τομέα αυτό κατέχει η Περιφερειακή Ενότητα τη Ροδόπη, ποσοστό 16,6% και από κοντά ακολουθεί η Ξάνθη με 15,59%. Τα συμπεράσματα αυτά περιλαμβάνονται σε έρευνα του έργου Experimentation on Social Policy of Youth για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που παρουσιάστηκα στην Κομωτινή κατά την τελική συνάντηση όσων συμμετείχα στην Επιτροπή Υλοποίησή του. Υψηλά ποσοστά σχολική εγκατάλειψη και απασχόληση στι οικογενειακέ αγροτικέ επιχειρήσει, προβλήματα προσβασιμότητα των μαθητών στι αγροτικέ και απομακρυσμένε περιοχέ, αγκυλώσει των δομών προώθηση τη απασχόληση και η έλλειψη μηχανισμού σύνδεση των τοπικών αναγκών τη αγορά-εργασία με την επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στου μαθητικού πληθυσμού τη περιφέρεια. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, στόχο υψηλή προτεραιότητα αποτελεί η δημιουργία ενό θεσμοθετημένου πλαισίου λειτουργία και υποστήριξη τη Επιτροπή, η οποία θα παρέχει ένα διευρυμένο σύνολο συμβουλευτικών υπηρεσιών προ την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων και πολιτικών. Σημαντικέ επίση προτάσει σχηματίστηκαν αναφορικά με την υιοθέτηση ενό περισσότερου ευέλικτου εκπαιδευτικού συστήματο, την καθιέρωση επαγγελματικών περιγραμμάτων και διαδικασιών πιστοποίηση προσόντων, αλλά και την τυποποίηση τη συμπεριφορά των μαθητών που είναι Στη σχολική εγκατάλειψη!